κυρίως προς το πρόσωπο του Δημητρή Δημητρίου, θεωρώντα πω με τι δημόσιε τοποθετήσει του πλήττει το κόμμα και με τη συμπεριφορά του θέτει αυτόν εκτό κόμματο. Η Ανίτα Δημητρίου ζήτησε από του βουλευτέ να εκφράζουν τα παράπονα και την κριτική του στα συλλογικά όργανα του κόμματο και όχι με δημόσιε τοποθετήσει. Όπω υπέδειξε, ο ρόλο των βουλευτών είναι να παράγουν πολιτική προ όφελο τη κοινωνία και όχι να συμβάλλουν προ την διατήρηση τη εσωστρέφεια στο κόμμα. Σύμφωνα με τι ίδιε πηγέ, Μιχαλή, οι βουλευτέ εξέφρασαν προβληματισμού για τον συντονισμό στην παραγωγή πολιτική και για την έλλειψη κοινή γραμμή σε διάφορε τοποθετήσει στελεχών Μάλιστα. και βουλευτών του κόμματο. Γίνεται αντιληπτό πω το κλίμα στον Τζι συνεχίζει να μυρίζει παρούτη, ακόμη και μετά την πρωτιά στι εκλογέ Ιουνίου και θεωρώ, Μιχάλη, πω το επόμενο διάστημα θα ενταθεί αυτή η προσπάθεια να επανέλθει η ενότητα. Καθώ τα κόμματα από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να σκέφτονται τι βουλευτικέ εκλογέ που έρχονται σε περίπου 22 μήνε και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2026. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Αναχώρησε για την Γαλλία ο 17χρονο Εθνοφρουρό ώστε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο μεταμοντή.